στήσεων. Να δείτε πώς ζουν αυτοί οι κάτοικοι στους Αναργύρους. Έλα, από δύο χιλιάδες. Αυτό έχουμε να πούμε, τίποτα άλλο. Να δείτε, να πείτε. Όχι, δεν φταίει. Μόνο η ΔΕΗ φταίει γι' αυτό. Απλά θα θέλαμε να πούμε. Όλες οι ενδείξεις που κάνουν οι ΔΕΗ είναι το εύκολο. Όχι, δεν είναι για λεφτά. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω λεφτά. Όχι, για τις δυσκολίες. Και εμείς οι πάλι μας. Και εμείς οι πάλι μας. Κατανοούμε τις δυσκολίες. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε. Είμαστε στο τρόπο του θέμα. Έχει 10 μέρες όλα τα μηχανήματα της ΔΕΗ γύρω γύρω από το χωριό μας. Τα ισοπεδώσαν όλα γιατί δεν έχουμε δέντρα. Αυτά ποιος τα κάνει. Μόνο από τους γυναίκες. Άμα αύριο δεν έχει δέντρα. Φοβόμαστε να γίνουμε σπίτια μας, καταλαβαίνετε, φοβόμαστε, βγαίνουμε έξω για να ζήσουμε, τόσο πολύ από το φόβο, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Αλλά την επόμενη φορά σας φέρνουμε στο χωριό, να σας δείτε μόνοι σας. Είστε καλά. Πάλι κάτω, πάλι κάτω. Είτε να δείτε το μέρος εκεί, κύριε Ρίγο. Κάτω, κάτω φορές, κάτω πάμε. Σε λίγο θα πάμε. Εμείς κοινότητας Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου, το ονομάζουμε τις Μαλίδες Γιώργος. Ήρθαμε σήμερα εδώ να κάνουμε μια διαμαρτυρία ήρεμη, διότι ο κύριος Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ και ο υπουργός ο κύριος Σταθάκης ήρθαν 10 χιλιόμετρα από το χωριό μας. Έκανε ένα χωριό που γκρεμίζει στην κυριολεξία και δεν ήρθαν να δουν δηλαδή πώς ζουν εκεί οι κάτοικοι. Αυτό, γι' αυτό ήρθαν να κάνουν τη διαμαρτυρία μας και να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Πόσοι κάτοικοι στο χωριό? Ήμασταν 800 κάποτε και τώρα μείναμε 150. Εξηγήστε λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ήταν ο κύριος Κουρλέτης υπουργός πριν να αλλάξει. Πήγαμε στην Αθήνα και μας είπε ότι το 99,9% έχει λήξει το θέμα. Θέλουμε να βγει ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλαξε ο κύριος Κουρλέτης, ήρθε ο κύριος Σταθάκης. Πήγαμε πριν ένα μήνα και 1,5 σχεδόν στο γραφείο του. Μας λέει σε 15-20 μέρες θα βγει το προεδρικό διάταγμα. Πέρασαν 60 και δεν βλέπουμε φως. Αυτό είναι τρεπές που υπάρχει νόμο που ψηφίσει για τον 2011. Χαϊδεύουμε τα αυτιά. Γι' αυτό και ήρθαμε εμείς εδώ, βλέπετε ήρεμα. Να πούμε τι έχουν να πούμε, να πάρω κάποιες απαντήσεις. Αλλά εγώ πιστεύω πάλι θα πούνε ότι όλα είναι εντάξει και θα φύγουμε από εδώ χωρίς. Το πρόβλημα είναι, εμείς είμαστε έτοιμοι από τα πάντα. Βρήκαμε και το μέρος που θα πεντεκατασταθούμε. Απλά δεν υπογράφουν το προεδρικό διάταγμα. Αυτό. Ζητάμε μετακατάσταση. Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Θα γκρεμίσει το μισό χωριό. Λόγω πολλών καθυζήσεων που υπάρχει στα σπίτια μας μέσα. Λόγω των ρηγμάτων που υπάρχουν στην τοπική κοινότητα Αναργύρων, διότι έχουμε και δύο σπίτια που πέσανε, γι' αυτό άλλο τι να σου πω. Άμα θέλετε, πάρτε τις κάμερές σας και ελάτε να κάνουμε ρεπορτάζ για να τα δείτε. Είμαι από τους Αναργύρους, είμαι 65 χρονών, από τα 27 μου χρονών έχω αρρωστήσει από καρκίνο. Αν πείτε στο χωριό μας, όλοι έχουν από ένα που πεθάναν από καρκίνο. Από καρκίνο. Έχουν πεθάνει. Εγώ, αν δεν πήγαινα στην Αμερική, στη μέρα θα ήμουν πεθαμένη. Δεν τρέπονται λίγο, δεν κάνω. Πέφτει το χωριό, όλοι. Αν πάτε στα μνήματά μας, όλοι είναι νέοι. Όλοι πεθάναν από καρκίνο. Ριζώνουν τα σπίτια να τα απομονώνουν, να μην έχουν δυναμική, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα είμαστε ένα ζωντανό χωριό πάνω από 850 κατοίκους και σήμερα είμαστε 180, δεν έχουμε δυναμική. Καθημερινά φοβόμαστε να κοιμηθούμε τα βράδια στο σπίτι μας, στα σπίτια μας και βγαίνουμε έξω και κάνουμε παρακάλι που λέμε. Από το φόβο μόνο και μόνο να μην πέσει, γιατί πριν καμιά 49 ημέρες ακούστηκε ένα στόρυβο δυνατός, πολύ δυνατός και βγήκαμε όλοι και όλοι αναρωτιόμασταν από τι είναι. Έπαθαν καθυζήσεις, εσωτερικές καθυζήσεις, γιατί ξέρουμε ότι τα μεγάλα τα ρήγματα έχουν μείνει σαν κουφάλες και έφυγε το νερό και πέφτει το στρώμα. Παράδειγμα, έπεσε ένα στρώμα μάργα και ακούστηκε αυτό. Εάν πέσει δίπλα σε ένα σπίτι, μαζί με το σπίτι κάτω, τι θα απογίνουν όλοι αυτοί που δεν δίνουν σημασία. Και δεν έχουμε πού να πάμε και αναγκαστικά έχουμε εξοικειωθεί με το κίνδυνο και μένουμε στα σπίτια μας. Αναγκαστικά. Αλλιώς θα φεύγαμε και κάπου θα πηγαίναμε. Αλλά δεν μπορούμε πού να πάμε. Δεν έχουμε πού να ζήσουμε.